Αθανάσιος Αναλυτής λέγεται ο φίλος μας που έστειλε το παρακάτω mail και θέλω να σας το διαβάσω. Καλησπέρα σας. Παρακολουθώ την εκπομπή σας σχεδόν κάθε βράδυ. Έχω μία απορία. Κατά καιρούς διάφοροι τηλεθεατές εκνευρίζονται με κάποιους καλεσμένους σας και εσείς τους απαντάτε πως η εκπομπή σας είναι δημοκρατική και δεν αποκλείεται κάποιον καλεσμένο από το πάνελ σας. Δεν είδα όμως τη δημοκρατικότητά σας, κύριε Λιάτσο, στο θέμα της Χρυσής Αυγής. Δεν υποστηρίζω κανένα από τα κόμματα της Βουλής, γιατί προσωπικά πιστεύω πως όλα είναι για το ίδιο τσουβάλι. Δεν έχω ψηφίσει ποτέ μου αυτό το κόμμα και δεν με συνδέει κάτι μαζί τους. Απλά, σαν Έλληνας ψηφοφόρος, δημοκρατικός πολίτης και ψηφοφόρος, θέλω να έχω τη γνώμη από όλους τους πολιτευόμενους, πόσο μάλλον του τρίτου κατά συνέχεια κόμματος της Βουλής. Αν φοβάστε κάτι, είτε από τους κυβερνώντες, είτε το κανάλι σας, να μας το πείτε, ώστε να τους κρίνουμε κι εμείς. Και μην μου πείτε περί εγκληματικής οργάνωσης, γιατί ο ίδιος μας λέτε αν κάποιος πολιτικός πέσει σε αδίκημα, δεν πρέπει να καταδικάζουμε όλο το κόμμα από το οποίο προέρχεται. Αν με τους συγκεκριμένους έγινε κάποια δολοφονία, δεν νομίζω πως όλοι οι βουλευτές του κόμματος πυροβόλησαν συγχρόνως σαν εκτελεστικό απόσπασμα. Και τέλος, αυτό είναι δουλειά της δικαιοσύνης και όχι των δημοσιογράφων να προεξοφλούν δικαστικές αποφάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Ονομάζομαι Αθανάσιος Αναλυτής και δεν μιλάω ανώνυμα. Μιλάω σαν δημοκρατικός πολίτης, κάτι που λείπει παντελώς από τους πολιτικούς. Σας διάβασα το μήνυμα, δεν θα κάνω κανένα σχόλιο, διότι εσείς μετά δεν θα έχετε λόγο να απαντήσετε σε αυτά που θα πω εγώ και δεν θέλω να κάνω. Απλώς ήθελα να διαβάσω το μήνυμά σας. Ήθελες κάτι να μας πεις, Αμελία? Θέλω να σου πω ότι εκτός από τα δικά σου email και τα δικά σου τηλέφωνα που έχουν σπάσει, εδώ μου στέλνουν συνεχώς μηνύματα Γιάννης Βαζούκης, μου θέτουν διάφορα θέματα για τη συζήτηση. Για τη συζήτηση εκπομπής. Πολύ καλό. Ο στρατός παρακολουθεί πολλά μηνύματα. Τι εννοείς ο στρατός παρακολουθεί? Εδώ, αεροπορία, μας βλέπουν στρατευμένοι. Ωραία. Όταν βλέπουν ωραίες γυναίκες οι στρατευμένοι. Ο Χρήστος ο Γιαννάκης, ο Νίκος ο Δοδοσάκης, ο Γιάννης ο Βαζούκης μου λέει να αναφέρεις εσύ που είσαι ειδικός σε αυτά για το τι θα γίνει με τα νέα δεδομένα στα εργασιακά, σε μισθούς, σε μισθωτούς, σε ελεύθερους επαγγελματίες. Διότι εγώ το διαβάζω στην Κόντρα την Κυριακή. Βεβαίως, κάνει αναλύσεις. Είναι πολύ καλός. Πάμε να δούμε την πρώτη σελίδα της Κόντρα News αύριο το πρωί που θα βρείτε, φίλες και φίλοι. Καθαρή έξοδος από τα μνημόνια είναι το βασικό τίτλο της εφημερίδας. Ντάισεμπλουμ σε Τζίπρα πήρε στην οικονομία σε κατάσταση αποσταθεροποίησης και την οδήγησε στην ανάπτυξη. Τσακαλώτος θα βγούμε στις αγορές αρκετές φορές. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Απάνω στο ζωνάρι, γιατί οι Γερμανοί τιμώρησαν τη Μέρκελ. Φόβος και τρόμος στην Ευρώπη από τα πρόσμενα εκλογικά αποτελέσματα. Αλέξης προς Κυριάκο, είστε η αντιπολίτευση που ονειρεύεται κάθε κυβέρνηση. Δεν πέρασε η πρόταση για εξαταστική για τον Πάνο Καμένο. Ο ΓΑ βοήθημα 1.500 ευρώ σε 1.300 πολύτεκνες αγρότησες μητέρες. Απίστευτο, έστειλαν καθαριστικό έμφυα σε νεκρό από το 2006. Σε εξέλιξη εργασίες απάντησης πετρελαίου από τα Αγία Ζώνη 2. Και το βασικό άρθρο στην πρώτη σελίδα της Κόντρα News έχει τίτλο «Οι μπουνταλάδες, η δεξιά καταβροχθίζει με το δέλεα της συγκυβέρνησης όλα τα σοσιαλιστικά κόμματα της Ευρώπης». Θανάση, κάτι για τη Γερμανία για να περάσουμε και στα άλλα θέματα. Okay, Μιλή, θα πω να προσθέσουμε εδώ ότι το FDP ήδη ζήτησε περισσότερη λιτότητα. Είναι σημαντικό που δείχνει τη διάθεση με την οποία θα κινηθεί απέναντι στην οικονομία. Θα πρέπει να πούμε όμως δύο κουβέντες και για τους πράσινους. Οι πράσινοι για να συμμετάσχουν στην κυβέρνηση έθεσαν τρεις όρους σε γενικές γραμμές. Ο ένας είναι πιο ισχυρή και περισσότερη Ευρώπη. Ο δεύτερος είναι κοινωνική δικαιοσύνη. Και ο τρίτος είναι κλιματική αλλαγή. Μιλάμε τώρα για, αν τα βάλουμε μαζί με τις θέσεις του FDP, έχουμε δύο κόμματα που βρίσκονται στα δύο άκρα, θα λέγαμε, του φάσματος. Και εδώ μένει να δούμε πώς θα βρεθεί η ισορροπία. Αυτή ακριβώς η μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε αυτούς τους δύο οδηγεί ορισμένους αναλυτές να μιλήσουν ακόμα και για εκλογές. Να μην σχηματιστεί δηλαδή η κυβέρνηση, αλλά να υπάρξουν προώρες εκλογές. Το IFO. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πω, θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα ουσιαστικά. Βλέπουμε ότι τα στρώματα τα φτωχά, τα λαϊκά, ελκύονται από την άκρα δεξιά. Ήθελα να ξέρω η αριστερά γιατί δεν μπορεί να προσελκύσει αυτά τα στρώματα. Και το λέω αυτό γιατί ιστορικά η αριστερά έχει ένα λόγο υπέρ των αριστερών στρωμάτων. Θέλει να πιστεύει ότι τα εκφράζει και λέω τώρα θέλει να πιστεύει γιατί βλέπουμε τα αποτελέσματα τα εκλογικά. Γιατί δεν καταφέρνει? Θα καθίσει η ίδια η αριστερά να δει για ποιο λόγο δεν μπορεί να είναι ελκυστική σε αυτούς τους ανθρώπους τους οποίους υποτίθεται εκφράζει?
Πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα. Για να καταλάβει. Το έθεσε και εσύ. Θα κάνουμε το κάπω, αλλά δεν ανέκοψε ολοκληρωτικά. Δηλαδή ανέβηκε τον Τελίνκε. Αλλά δεν ανέβηκε τόσο ώστε να ανακόψει τη δυναμική. Κύριε Στρατούλη, όχι, όχι. Εγώ δεν μιλάω μόνο για τη Γερμανία και θα αναφερθώ περισσότερο γιατί είναι πιο κατασταλαγμένα. Μόνο εκλογικών ποσοστών τώρα. Δεν μιλάω για τη Γερμανία. Πού θα πάνε οι κοινωνίες. Θα μου επιτρέψετε λίγο να συνεχίσω και θα καταλάβετε περισσότερο. Να στερήξεις μια πάσα. Το φαινόμενο είναι πιο καθαρό και μπορούμε να το ερμηνεύσουμε καλύτερα εάν πάμε και δούμε τη Γαλλία. Στη Γαλλία τι είχαμε, πέριξ του Παρισιού παλιά, λέγαμε το κορντόν ρουζ. Τι ήταν, τα κόκκινα μπαλιέ θα λέγανε οι άλλοι. Όλοι ας πούμε οι Δήμοι ήταν στα χέρια του ΠΣΕΦ τότε, των κομμουνιστών. Αυτοί σήμερα είναι οι περισσότεροι στα χέρια της ακροδεξιάς. Της Λεπέν έχουν πάει στη Γαλλία. Οι περισσότεροι Δήμοι της αριστεράς... Ειδικά το Σεντενή που ήταν η έδρα του ΚΚΚ. Οι περισσότεροι Δήμοι της αριστεράς, του κομμουνιστικού κόμματος της Γαλλίας, βρίσκονται σήμερα στα χέρια της άκρας δεξιάς. Έχουμε δηλαδή εκεί που ήταν η εργατική τάξη, τα προπήρια της εργατικής τάξης είναι αυτά που έχουν αναδείξει πιο ισχυρή την άκρα δεξιά. Είναι ένα ερώτημα το οποίο αν θέλει η αριστερά θα πρέπει να το βάλει κάτω, να το βασανίσει και να αναζητήσει απαντήσεις. Μάλιστα. Θα ήθελα τώρα μετά από αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα που είδαμε στη Γερμανία να έρθουμε στη χώρα μας για να πω ένα πράγμα. Μήπως θα έπρεπε τα κόμματα να ξανασκεφτούν τη στρατηγική τους. Μήπως η κατάσταση που δημιουργήθηκε στην Ευρώπη, οι δυσκολίες που θα είναι μεγαλύτερες για την Ελλάδα, θα τους έθετε ένα προβληματισμό να καθίσουν να αναζητήσουν μια κοινή θέση απέναντι στα μεγάλα κοινά προβλήματα, όπως είναι το χρέος, για παράδειγμα. Μάλιστα. Μήπως, λέω. Θα ήταν χρήσιμο πολύ ενδιαφέρον να προβληματιστούν. Πάμε επιτέλους. Επιτέλους να προβληματιστούν. Θέλετε να απαντήσετε σε αυτό, κύριε Παπαδόπουλε. Παρακαλώ. Μια σκέψη. Η διάκριση ανάμεσα στην αριστερά και τη δεξιά έγινε κυρίως πάνω στα ζητήματα δικαιοσύνη, ισότητα, αλληλεγγύη, η προσδοκία της κοινωνίας της ανθρώπινης χεραφέτησης, χωρίς εκμετάλλευση του ανθρώπου από άνθρωπο. Και το ζήτημα είναι αν με την εμπειρία που έχουν οι λαοί, κατόρθωσαμε εμείς στην αριστερά να φτάσουμε στο πλησίασμα αυτού του οράματος. Είναι αλήθεια ότι τα προβλήματα που υπήρξαν στον υπαρκτό σοσιαλισμό, αλλά και η αδυναμία της σοσιαλδημοκρατίας να πλησιάσει το κοινωνικό όραμα, δημιούργησαν θρημούς, πολύ μεγάλους θρημούς. Αυτό επιτρέπει κάποιες σκέψεις που παλιότερα εκφράζονταν από την αριστερά, σήμερα να δημιουργούν προσδοκίες με το ζήτημα κυρίως της απασχόλησης. Πάρα πολλοί άνεργοι θεωρούν ότι η πληγή για το πρόβλημά τους είναι η μετανάστευση. Και νομίζω ότι με αυτή τη σκοπιά πρέπει να ξαναδούμε λίγο πώς πλησιάζουμε αυτό το κοινωνικό όραμα. Αυτό πιστεύω Μάλιστα. ότι θα πρέπει να απασχολήσει και το χώρο μου και τον χώρο των άλλων κομμάτων που θέλουν να μιλούν για την αριστερά. Θα μου επιτρέψεις, Εμίλια, να βάλω μια... Να βάλω μια διάσταση, να προσθέσω ένα στοιχείο μόνο. Υπάρχει ένα θετικό παράδειγμα. Να προσθέσω ένα στοιχείο μόνο και θα το πείτε. Ότι αυτό το φαινόμενο που ανέφερα το έχουμε δει και μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο με την άνοδο του φασισμού και του ναζισμού στη Γερμανία, όπου ευρύτερα στρώματα σε περιόδους μεγάλης κρίσης, αντί να αναζητήσουν την, πώς να το πω, τη λύση προς την αριστερή κατεύθυνση, την αναζήτησαν... Προς είναι την άλλη. Σαφές, είναι σαφές. Δεν έχω απάντηση. Δεν έχω απάντηση γιατί και πώς. Λοιπόν, αυτό που έβαλε ο κ. Λουτσογιάννης είναι εξαιρετικά σοβαρό Πολύ θέμα. Πολύ σοβαρό. Συμφωνώ με κάποιες παρατηρήσεις που κάνει ο Σάξιο Παπαδόπουλος. Θέλω να προσθέσω το εξής όμως. Ότι έχουμε θετικό αντιπαράδειγμα. Η καμπάνια του Εργατικού Κόμματος στη Βρετανία, του Τζέρεμι Κόρμπιν, κατάφερε και επικοινώνησε με πολλά στρώματα. Ας πούμε της παραδοσιακής εργατικής τάξης και τα έφερε βόλτα. Και επίσης θέλω να υπογραμμίσω όμως και κάτι άλλο, γιατί δεν είναι σωστό να χαϊδεύουμε και τον κόσμο. Και το είπε με έναν τρόπο ο κ. Λουτσογιάννης, αναφερόμενος στο Μεσοπόλεμο. Δυστυχώς σε περίοδους κρίσης υπάρχει το φαινόμενο του λαϊκισμού σε ένταση. Και ξέρετε, ένας πολίτης ο οποίος αντιμετωπίζει βιοποριστικά προβλήματα, πολύ εύκολα μπορεί να γίνει θύμα εύκολου ποπουλιστικού λαϊκού λόγου. Δηλαδή, του λέει, εγώ θα σου δώσω αυτά, ο εχθρός σου είναι ο μελαψός. Η θέση σου είναι σε μια ισχυρότερη χώρα.
απόδειξη ότι πέρα από τις παρατηρήσεις που λέμε και που συνομολογούμε για τις ευθύνες της αριστεράς, και εδώ τον κύριο ρόλο κατά τη γνώμη πρέπει να τον παίξει η σοσιαλδημοκρατία, γιατί αυτή ήταν στην Ευρώπη. Τα κομμουνιστικά κόμματα ήταν πολύ αδύναμα. Έτσι και μετά την πτώση του υπαρκτού σχεδόν έχουν εξαφανιστεί. Το κύριο καθήκον της σοσιαλδημοκρατίας πρέπει όμως να κρατήσουμε και την αποστροφή του κ. Λιρτσογιάννη για να μην χαϊδεύουμε αυτιά. Διότι αυτά συνέβησαν και όταν η αριστερά και τα κομμουνιστικά κόμματα ήταν στην ακμή, όπως στο Μεσοπόλεμο. Ο ποπουλιστικός λοιπόν λόγος και ο λαϊκιστικός λόγος είναι εύκολη τροφή. Και αν έχουμε ένα καθήκον, είναι να δώσουμε ένα διαζύγιο ανάμεσα στο φτωχό λαό και το λαϊκισμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να πάμε. Θέλω να πω κάτι για την αριστερά. Δεν θα τοποθετηθείτε όλοι τώρα, κύριε Στρατούλη, σας παρακαλώ. Ένα λεπτό ήθελα να πω. Σας παρακαλώ. Θέλω να έχουμε 10 θέματα, πρέπει να τα δούμε όλα. Έβαλε το θέμα ο κύριος Λιτσογιάννης, τοποθετήθηκε ο κύριος Παπαδόπουλος και ο κύριος Μαργαρίτης. Θα τοποθετηθείτε στη συνέχεια. Όπου η αριστερά όμως βασίζεται πάνω σε αυτό τον αντισυστημισμό που έχουν στην Ευρώπη τώρα, που λέμε οι λαοί της Ευρώπης, και το συνδέει με ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα, μπορεί και να κόπτει την πορεία της ακροδεξιάς. Δηλαδή ο Μελανσόν. Εάν δεν ήταν ο Μελανσόν και η ατζέντα του, η αριστερή, ριζοσπαστική, κοινωνική στη Γαλλία, η Λεπέν θα είχε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά. Αυτός που ανέκοψε στα προάστια, όπως είπε ο Θανάσης πριν, στα προάστια του Παρισιού και σε εργατικές γειτονιές την αυξημένη επιρροή και στη νεολαία της Λεπέν και της ακροδεξιά, ήταν ο Μελανσόν, η ριζοσπαστική αριστερά της Γαλλίας, αλλά έβαλε ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα. Καταλάβατε, μια διέξοδο θετική, με μια εναλλακτική λύση, και μάλιστα έλεγε και έξω από το ευρώ και ακόμα έξω και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως όμως έξω από το ευρώ. Αμφισβήτησε τα ιερά και τα όσια των συστημικών δυνάμεων που αμφισβητούνται σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να δούμε λοιπόν τι έγινε σήμερα στη Βουλή, φίλες και φίλοι. Απορρίφθηκε το αίτημα για εξεταστική που είχε υποβάλει η Νέα Δημοκρατία κατά του κυρίου Καμένου, και θέλω να δούμε τι τόνισε στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας. Για να δούμε. Ότι αν έκρινα αποκλειστικά με κριτήρια εκλογικών σκοπιμοτήτων, θα ομολογούσα ευθαρσώς ότι η Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη μας προσφέρει την αντιπολίτευση των ονείρων μας. Ταυτίζεστε με επιχειρηματικά και εκδοτικά συμφέροντα με τρόπο που δεν ταιριάζει στην ιστορία της παράταξής σας. Κατηγορείτε έναν υπουργό της σημερινής κυβέρνησης ότι έκανε τι ακριβώς? Ότι συνομίλησε με έναν κατάδικο, ο οποίος έσπευσε να τον βρει, να επικοινωνήσει μαζί του για να αναδείξει ένα θέμα του κοινού ποινικού εγκλήματος, και τον κατηγορείται γιατί έκανε τι? Τον παρέπεμψε στη δικαιοσύνη για τα δέοντα. Και τρεις μήνες τώρα που ανακυκλώνεται διαρκώς αυτή την κατηγορία, δεν έχω καταλάβει ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημά σας με αυτό, με ότι τον παρέπεμψε στη δικαιοσύνη. Είναι πρόβλημα που τον παρέπεψε στη δικαιοσύνη? Θέλετε μήπως κάτι να μείνει κρυφό από τη δικαιοσύνη? Να δεχτώ απολύτως το επιχείρημά σας. Ότι θέλουμε να στοχοποιήσουμε, λέει, έναν επιχειρηματία. Για ποιο λόγο η στοχοποίηση ενός επιχειρηματία εξοντώνει πολιτικά τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Ποιος είναι αυτός ο άρρηκτος δεσμός? Αυτός ο άρρηκτος δεσμός που ενώνει. Ο άρρηκτος δεσμός που ενώνει έναν επιχειρηματία, όποιος και να είναι αυτός, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και σήμερα έχει αρχίσει αυτή η υπόθεση να γυρνάει μπούμερα σε εσάς. Είναι αυτό που λένε, πάτε για μαλλί και θα βγείτε κουρεμένοι στο τέλος. Γιατί αποδεικνύεται ότι τελικά εσείς είστε αυτοί που κάνετε αυτά για τα οποία μας κατηγορείτε? Μας λέτε ότι προσπαθούμε να ελέγξουμε τον τύπο και τα μέσα ενημέρωσης. Όμως εμείς βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε παρά τις διαρκείς και πρωτοφανείς επιθέσεις που δεχόμαστε καθημερινά από την πλειοψηφία του τύπου και των μέσων ενημέρωσης. Ρίξτε μια ματιά στα κρεμασμένα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μας καίγεται καρφί γι' αυτό. Τρεις εκλογικές αναμετρήσεις δεν κερδίσαμε. Δύο εκλογές και άδειμο ψήφισμα με όλα σχεδόν τότε τα μέσα απέναντί μας. Αν θεωρείτε ότι σας τιμά να επικαλείστε παρακολουθήσεις και φωτογραφίες της προσωπικής ζωής για να κάνετε αντιπολίτευση, αν θεωρείτε
ότι με το να λειτουργείτε ως παρακράτος προσφέρετε υπηρεσίες στη δημοκρατία, τότε εγώ παραμένω άφωνος, αλλά είναι η αντιπολίτευση που έχετε επιλέξει. Συζητάμε επί της υπόθεσης αυτής, διότι δεν έχετε τίποτα άλλο πλέον να πείτε, διότι κάνετε μία αντιπολίτευση η οποία είναι αντιπολίτευση της πυρκαγιάς και της συμφοράς, διότι όλοι πλέον κατανοούν ότι βρισκόσαστε σε στρατηγικό αδιέξοδο. Αντί να καταρρεύσει η οικονομία που παρακαλάγατε επί 1,5 σχεδόν χρόνο και η χώρα που προβλέπατε ότι θα πάει στα βράχια και θα καταρρεύσει και δεν θα κλείσουν τις αξιολογήσεις, κατέρευσε το αφήγημά σας. Αυτά λοιπόν τόνισε ο Πρωθυπουργός σήμερα. Έρχονται διαρκώς mail, φίλες και φίλοι, πολύ ενδιαφέροντα. Κύριος Σπύρος Γεωργιάδης, θα ήθελα να σας δώσω μία συμβουλή να μην παραπληροφορείτε τον κόσμο λέγοντας για ακροδεξιά στις γερμανικές εκλογές. Στην πραγματικότητα πρόκειται για το Πατριωτικό Κόμμα της Δεξιάς, που έδωσε μάλιστα μεγάλη έμφαση όσον αφορά στο θέμα του λαθρομεταναστευτικού που πλήγωσε ιδιαίτερα τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί πολύ σωστά γύρισαν την πλάτη τους στη ρητορική της Μέρκελ και του Σούλτς. Το λαθρομεταναστευτικό είναι το μεγάλο πρόβλημα που θα το βρει όλη η Ευρώπη μπροστά της. Γι' αυτό νομίζω ότι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή το τι λέμε και το τι γράφουμε. Είναι τραγικό να υποστηρίζεις ότι το Πατριωτικό Κόμμα AfD είναι το ίδιο με το NND, που είναι το αληθινό ναζιστικό κόμμα. NPD. Σπύρος Γεωργιάδης από τη Θεσσαλονίκη. Ευθύμιος Πουρκάκης. Κύριε Λιάτσο, μετά την άνοδο της ακροδεξιάς στη Γερμανία, η Ευρώπη χρειάζεται μια πανευρωπαϊκή στρατιά πολιτών, οι οποίοι θα ψώσουν τύχη στον ναζισμό και θα πούν όχι σε ένα νέο ολοκαύτωμα εναντίον των Εβραίων και κάθε άλλου πολίτη που διώκεται με βάση εθνολογικά, πολιτικά, θρησκευτικά και άλλα χαρακτηριστικά φρονήματα, βάσει των δικαιωμάτων του ανθρώπου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Λέει ο κύριος Ευθύμιος Προυκάκης από τον Πειραιά και ο κύριος Χαράλαμπος Παπαγεωργίου μας προσγειώνει και καλά κάνετε, αγαπητέ κύριο Παπαγεωργίου, και μου λέτε: είμαι από το Περιστέρι, πλήρωσα έμφυα σήμερα στην Τράπεζα Αττικής και μου κράτησαν προμήθεια 1,40 ευρώ. Αυτή είναι η κατάσταση. Πάει και πληρώνει ο κόσμος και διαμαρτύρεται, κύριε Μαργαρίτη, διαρκώς. Πληρώνουμε και την έμφυα, παίρνουν και τον παξίστη. Ναι, πληρώνουν το έμφυα, πληρώνουν και την τράπεζα. Και είναι κρίσιμη εβδομάδα αυτή, Εμίλια. Γιατί για μέχρι ποιο? Την Παρασκευή θα πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση του έμφυα και ναι, θα πρέπει να πληρωθεί και η δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος. Αυτό σημαίνει ότι από τις τσέπες των ελληνικών οικοκυριών θα φύγουν πάρα πολλά χρήματα. Χρήματα που είναι πολύ μεγάλα και δυσβάστακτα για τα ελληνικά νοικοκυριά και τις ελληνικές οικογένειες, Εμίλια. Ναι. Και να έχουμε στο νου μας ότι ήταν ο Σεπτέμβριος που άνοιξαν και τα σχολεία, που τα παιδιά έπρεπε κάπως να πάνε να αγοράσουν ένα τετράδιο και ένα... Αυτά που θεωρούμε κάποιοι αυτονόητα, δεν είναι για όλους τους ανθρώπους αυτονόητα. Και οι φόροι και όλα αυτά που έγιναν με τους χαμηλοσυνταξιούχους που πήραν τη 13η σύνταξη, αυτό το περιβόητο επίδομα βοήθεια που έδωσε τον περασμένο Δεκέμβρη του 2016 ο Τσίπρας, ενισχύοντας τους χαμηλοσυνταξιούχους και τελικά το πλήρωσαν οι άνθρωποι και φάνηκε αυτό γιατί φορολογήθηκε και τώρα πάμε για νέα εκαθάριση. Γίνονται πράγματα και θέλω να σου πω και κάτι που στο είχα πει και στο τηλέφωνο και ήθελα να το πούμε σήμερα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, πολλοί υποψήφοι συνταξιούχοι που έκαναν τα χαρτιά τους, υπέβαλαν την αίτηση συνταξιοδότησής τους, πληρώνοντας τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Μην παραξενευτούν αν ανοίγοντας το fk.gov.gr δουν ότι έχουν χρεωμένους και τους επόμενους μήνες. Ναι. Το ξέρεις αυτό. Μην παραξενευτεί ο κόσμος δηλαδή που θα το δει. Κάποιοι συμβουλεύουν τους υποψήφιους συνταξιούχους να μην τα πληρώσουν. Κάποιοι άλλοι λένε πληρώστε τα και θα συμψηφιστούν με την έκδοση της σύνταξης. Σε μια εποχή που ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει, θα έπρεπε κάπως να έχει ρυθμιστεί αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ πολύ, Αμέλεια. Για πάμε να δούμε τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, σήμερα στη Βουλή. Ξέραμε ότι είστε ικανοί για πολλά και ότι θεωρείτε φυσιολογικό να παρεμβαίνετε στο έργο της δικαιοσύνης ή το να επιτίθεστε στη δικαιοσύνη όταν οι αποφάσεις της δεν σας εξυπηρετούν. Ξέραμε ότι δεν έχετε καμία δυσκολία να στοχοποιείτε όποιον σας ενοχλεί μέσω του φιλικού σας τύπου και παραδημοσιογραφικών μηχανισμών και κυκλωμάτων. Ξέρουμε ότι κατασκευάζετε όχι μόνο fake news, αλλά και ψεύτικες δημοσκοπήσεις στα υπόγεια του Μαξίμου. Το ομολόγησε εξάλλου. Με κοινικό τρόπο.
ο Υπουργός, ο κύριος Βερναδάκης, και ότι τις διακινείται αυτές τις δημοσκοπήσεις μέσα από ένα παρασύστημα που τρέφεται με κρατικό χρήμα και με διορισμού στο δημόσιο. Κάπως έτσι φτάσαμε στο σημείο οι υπουργοί σας να ευρίζουν χυδαία τη δικαιοσύνη και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να θεωρεί τη διάκριση των εξουσιών θεσμικό εμπόδιο. Εδώ και 3 χρόνια λέτε διαρκώς ψέματα, βουλιάζοντας τη χώρα όχι μόνο σε οικονομική ύφεση, αλλά και σε πολιτική παρακμή. Δυστυχώς το ίδιο επιλέγετε να κάνετε και σήμερα. Τραυματίζετε το δημοκρατικό πολίτευμα και αυτός είναι ένας ακόμα λόγος που η ετιμιγορία του ελληνικού λαού όταν θα έρθει θα είναι πολύ σκληρή μαζί σας. Αν θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια, να στηρίξετε την πρότασή μας και να μην αφήσετε αυτή τη σκιά να πλανάτε πάνω από τον Υπουργό της δικιάς σας κυβέρνησης. Να μάθουμε ακριβώς τι είπαν 12 φορές, επαναλαμβάνω, 12 φορές, στο διάστημα μίας εβδομάδος, ο κύριος Καμένος με τον Ισοβίτη. Κύριε Παπαδόπουλε, να δω τον κύριο Παπαδόπουλο. Υπάρχει θέμα Καμένου κατά τη δική σας γνώμη? Εάν υπάρχει θέμα Καμένου ότι μίλησε 12 φορές, όπως λέει ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, και περίπου σύσσωμοι οι αντιπολίτες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης με έναν Ισοβίτη, αν υπάρχει θέμα σε αυτό, και αν σας ενοχλεί το γεγονός ότι ο αρχηγός των Ανεξάρτητων Ελλήνων και υπουργός Εθνικής Αμήνης στο Λονδίνο που βρέθηκε σε μια δουλειά εκεί πέρα που είχε να κάνει, μαζί με τη σύζυγό του, βρέθηκε και σε ένα καζίνο να παίζει σε ρουλέτα, γιατί και αυτό απασχόλησε σήμερα κατά πολύ τις συζητήσεις που γίνανε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα. Ένα μεγάλο φορτίο ηρωίνης μεταφέρεται και ακόμη δεν έχει ανοιχνευτεί με τις διαδικασίες της δικαιοσύνης η ιδιοκτησία αυτού του φορτίου, το ποιοι είναι οι ένοχοι, και δυστυχώς κάνουμε μια συζήτηση τώρα στο Κοινοβούλιο και αρκετούς μήνες και μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων αν η ευθύνη Καμένου για την συζήτησή του με τον κατάδικο είναι το κύριο αμάρτημα ή είναι το πώς θα αναζητήσουμε τον τρόπο με τον οποίο τελικά θα αποδοθεί η δικαιοσύνη και θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλάμε ότι λύνουμε ζητήματα τα οποία επηρεάζουν και τη ζωή της νεολαίας μας. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα της μεταφοράς ενός τόσο μεγάλου φορτίου. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν πρέπει να τραβήξουμε το ενδιαφέρον στο αν ο Πάνος Καμένος έκανε συζήτηση με τον Βαρυπινίτη, αλλά κυρίως στην αναζήτηση λύσης στο πρόβλημα που υπάρχει. Mm-hmm. Για το δεύτερο ερώτημα που σας έκανα, είδαμε φωτογραφίες να είναι μπροστά σε μια ρουλέτα και τα λοιπά και να παίζει εκεί πέρα στο καζίνο. Αυτό είναι θέμα, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, ότι είναι απαράδεκτο και δεν πρέπει και να παραιτηθεί και να τον διώξει ο Τσίπρας από την κυβέρνηση κτλ. Λέει διάφορα η Νέα Δημοκρατία και οι υπόλοιποι. Ξέρετε, εδώ και καιρό έχω πάρει. Η δημόσια δηλαδή συμπεριφορά, αγαπητέ κύριε Παπαδόπουλε, ειδικά ανθρώπων οι οποίοι είναι στα αξιώματα στα οποία είναι, πρέπει να είναι υποδειγματική σε μια περίοδο που υπάρχουν πολύ μεγάλα προβλήματα, πελώρια προβλήματα στην οικονομία, στα σπιτικά μας, στις οικογένειές μας κτλ. Πρέπει να δίνουμε, αν θέλετε, το καλό παράδειγμα και όχι μια εικόνα η οποία μας οδηγεί σε άλλες συζητήσεις. Επειδή έχω πάρει θέση εδώ και πολύ καιρό στο ζήτημα της πολιτικής συμμαχιών και θεωρώ ότι το θέμα αυτό της συνεργασίας ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και του ΑΝΕΛ θα πρέπει να έχει εκείνα τα προγραμματικά στοιχεία τα οποία να δίνουν και τη δυνατότητά μας να βγάλουμε τη χώρα από τις μνημονιακές επιβαρύνσεις, αλλά και να οδηγήσουμε πραγματικά σε αυτό που διακηρύξαμε με τις εκλογές του Σεπτέμβριου του 2015, νομίζω ότι κάνει δευτερεύοντα τα ζητήματα της συμπεριφοράς είτε του Πάνου του Καμένου είτε άλλων στελεχών. Τα δίνουν βαρύτητα. Θεωρώ, για παράδειγμα, ότι όλοι μας θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ και την ατομική μας συμπεριφορά, γιατί κρινόμαστε από την κοινωνία για τη στάση ζωής που έχουμε. Τι λέτε, κύριε Τσαγκάρη, θέλετε να τοποθετηθείτε σε αυτό, παρακαλώ. Είναι δύσκολο το θέμα. Ναι. Εντάξει, η δημόσια εικόνα κάποιου πρέπει να τον απασχολεί και ειδικά όταν είναι υπουργός κλπ. Ο κ. Καμένος φτωχός δεν υπήρξε οικογενειακά, είναι γνωστό αυτό.
Εντάξει, σέβομαι τους 2,5 τόνους. Πάντως πριν 2 χρόνια λέγει ότι δεν μπορεί να πληρώσει τον ένφια. Εντάξει, τώρα... Τότε ήταν στα 4. Ναι, το ίδιο το λέει και το έλεγε και σε μια περίπτωση. Κοιτάξτε, είναι δύσκολη, κύριε Παπαγγελόπουλε, είναι δύσκολη η προσωπική κριτική ανθρώπων οι οποίοι υπηρετούν το δημόσιο βίο. Εντάξει, έχει ένα θέμα με την εικόνα του. Ο κύριος Καμένος θα πρέπει να το προσέξει λίγο. Είστε σαφείς, κύριε Τσαγκάρη. Διαφημίσεις και ξεκινώ τον κύριο Παπαγγελόπουλο και όλους τους υπόλοιπους να τοποθετηθούν. Και έχουμε φυσικά και δημοσκοπήσεις να δούμε, φίλες και φίλοι, και οικονομικές ειδήσεις να δούμε και πού ακριβώς πάει η πραγματική οικονομία. Διότι ψωνίζουμε. Έχει παρέμβαση μεγάλη ο κ. Μητυλινέως απόψε παντός του αυτό το. Θα το πείτε μετά. Θέλετε να το πείτε μετά αυτό ακριβώς. Ότι ψωνίζουμε δυστυχώς με λίστα από τα σούπερ μάρκετ οι Έλληνες καταναλωτές. Το 93% είναι το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε τώρα με λίστα. Γράφουμε από πριν, δηλαδή καθόμαστε με τη σύζυγό μας, με τα παιδιά μας, με τον παππού μας, με τη γιαγιά μας και βγάζουμε λίστα τι θα πάμε να πάρουμε από το σούπερ μάρκετ. Εδώ ψωνίζει ο κόσμος, Εμίλια, με Δευτέρη με λίστα. Δεν θα ψώνει. Με Δευτέρη. Διαφημίζει 2 λεπτών.